Έχω βάλει μια συνάδελφη. Πληρώνω το καθήκον που μας κάνει σήμερα σε έρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι χάσαμε τον Κούσιο, τον Γιάννη. Και ο οποίος το έχει το Δημοτικό Παρακαλώ. Για το έφτακτο το κατεδίκον του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαντάζομαι ότι ομόφωνη είναι η απόφαση, ότι είναι ανάγκη να γίνει. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Προεδρείου προτείνει το εξής ψήφισμα, γιατί δεν είναι για λόγια αυτή. Πραγματικά αυτές οι τελευταίες στιγμές δεν είναι λόγια. Εκφράζουμε βέβαια τα συγκριτήρια, τα θερμά συγκριτήρια του Προεδρείου και φαντάζομαι το Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνει το εξής ψήφισμα. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφαση για την παραπάνω θέμα όσο αντίον. Αυτό είναι ψηφίστη. Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. Να εκφράσει τα θερμά συγκριτήρια και βαθιά συμπάθειά του στους συγγενείς και οικείου των υπόλοιπων. Δεύτερον, να παρακολουθήσει σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο την εξώδια ακολουθία. Τρίτον, να καταθετεί στην επάγγελση τη ορότητα του υπόλοιπων, τη σύνδεση των υπόλοιπων, να γίνει η κυρία δημοτική απάντηση. Και τελευταίον να δημοσιευτεί το παρόν σύστημα στον τελικό τύπο. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, μόνο δύο λόγια. Όντως αισθανόμαστε βαθιά σκέψη για το θάνατο ενός μεγάλου δωρητή του Δήμου. Ενός μεγάλου δωρητή που έκανε κάτι το οποίο δεν γίνεται καθόλου συχνά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτός το έκανε, δόρισε τον Νοέμβριο του 2008 το ποσό του 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αισθανόμαστε ακόμα βαρύτερη την ευθύνη για να τελειώσουμε το έργο για το οποίο ο κύριος Κούσιος είχε δωρήσει τα χρήματά του. Αυτό και τίποτα άλλο και για τυπικούς λόγους, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια πρόταση ανάμεσης υποχρέωσης και της απάντησης ύψους 2.750 ευρώ. Το αναφέρω επειδή δεν το έχω πάρει σίγουρα. Έτσι, για το δικό του θέματος. Ευχαριστώ. Το ποσό δεν αναφέρεται στην αρχή, δεν το έχει πάρει, αλλά ήδη αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δήμαρχο. Από τους παρόντες, αν θέλει κανείς να εκφράσει, κύριε Τσιλογιάννη. Σαν πρόεδρος της Διαγενειστικής Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του αγαπημένου μας κυρίου Ιωάννη Κούσου, ο οποίος με πολύ μεγάλη γενναιοδορία, με τον επίσης αποκονόντα αδελφό του κύριο Μανώλη Λάχη, έκαναν αυτή τη μεγάλη δωρεά με σκοπό την κατασκευή της γέφυρας Κούσου. Κύριε Δήμαρχε, παράκτης της Διαγενειστικής Επιτροπής, με ταυτόχρονη δήλωση ότι όπως σταθήκαμε τόσο καιρό δίπλα σας, θα σταθούμε για την υλοποίηση αυτού του έργου, που ήταν και η τελευταία επιθυμία στην επίσκεψή μου στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο αποκατάστασης που ήταν ο κ. Γιάννης, να υλοποιηθεί το έργο. Παράκληση προς εσάς, τους εργαζόμενους και σε όλους μας, να συνεργαστούμε για την δυνατό συντομότερο κατασκευή της γέφυρας. Δεν θα ήθελα να πω τίποτε άλλο. Απλά όλοι θα πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του κ. Γιάννη υλοποιώντας το μοναδικό στόχο της δωρεάς. Επιτρέψτε με εδώ να πω, επειδή υπάρχει και δωρεά της αδελφής Κορνηλίας Καταναστάση, η οποία επίσης έχει τερματώσει, θεωρώ ότι πρέπει και αυτό να τρέξει το δυνατό συντομότερο. Ευχαριστώ. Ομόφωνα. Συνάδελφοι, είναι οι στιγμές δεν προσφέρονται για άλλο. Και για το δεύτερο θέμα. Είναι η διάλυση της πίστοσης. Ναι. Και η διάλυση της πίστοσης, παρακαλώ, να δει ο... Δεν προσφέρει και τίποτα, νομίζω ότι είναι η συνεδρίαση. Ενός λεπτού συγγύη να πληρήσουμε για τον Δωρητή. Thank you.